Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πλατεία Κοπανού. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Και για να γνωρίζετε την ιστορία αυτής της πλατείας, ένα πράγμα που το γνωρίζουν λίγοι, όταν ήρθαν οι πρόγονοί μας πριν 100 χρόνια και τους έδωσε το κράτος τον κλήρο για να χτίσουν αυτά τα σπίτια που βλέπετε δεξιά-αριστερά, τραβήξανε τα μερτικά τους και δημιουργήθηκε αυτή η πλατεία. Παρακαταθήκη για τις εκδηλώσεις μας και για τις συναντήσεις μας μέσα στον πολιτισμό και στην ιστορία. Να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς μας, τους Αρμένιους. Πρώτη φορά έρχονται στα μέρη μας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Τους Κρητικούς, Σύλλογο Συμπαθίας Κρητικών. Τα αδέλφια μας από το Σύλλογο Μαυρόβατο Δράμα στο ΚΑΡΣ. Όλους όσους προαναφέραμε και θα πούμε και στη συνέχεια. Και νιώθω μια υποχρέωση μετά από 100 χρόνια να πω ένα ευχαριστώ, γιατί όσο χτιζόταν αυτά τα σπίτια εδώ στην πλατεία όταν ήρθαν οι προγόνοι μας από το ΚΑΡΣ, από τον Κάφκασο, κάποιες οικογένειες της Νάουσας Βλάχων και πολλές οικογένειες της Βέρειας Βλάχη μας φιλοξενήσανε όπως μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια. Ένα ευχαριστώ έστω και μετά από 100 χρόνια εκ μέρους της έδοξης λέξης Κοπανού. Η αυλαία θα ανοίξει με το Σύλλογο Βλάχων Άουσαν. Παρακαλώ η κυρία Αρχοντούλα. Κυρία Εύη Πιτέρνα. Η κυρία Εύη Πιτέρνα, συγγνώμη. Να έρθει να μας μιλήσει. Καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Άουσας ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση των ενθύμων και παραδόσεων των Βλάχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Άουσας. Στεγάζεται σε ένα διατηρηταίο κτίριο επί της οδού Σοφρονίου, το οποίο αποκτήθηκε ύστερα από αγορά το 1989. Στο κτίριο του Συλλόγου στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου, το Λαογραφικό Μουσείο, η βιβλιοθήκη, καθώς και ο χώρος όπου γίνονται οι πρόβες των χορευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι τον Ιούλιο για δεύτερη φορά οργανώθηκε από το Σύλλογό μας το 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στην πόλη της Νάουσας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Αφού ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Βλάχων Νάουσας για την όμορφη παρουσία του, συνεχίζουμε στην εκδήλωσή μας να αναφέρουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων, τα Ανθέμια, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας, και να αναφέρουμε επίσης ότι στο βάθος υπάρχουν δέσματα και ποτά τα οποία παρέχονται δωρεάν από τους εθελοντές μας. Συνεχίζουμε την εκδήλωση. Τα αδέλφια μας οι Αρμένοι. Οι παλιοί λέγανε ότι οι Αρμένοι και οι Πόντοι έχουν την ίδια μάνα. Επειδή ο Σύλλογος Έδοξος Εύξηνος Λέσχη Κοπανού πάντα είχε ιδεολογία, θέλω να ζητήσω από αυτά τα παιδιά μια συγγνώμη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τη θέση που πήρε στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν το 2020. Μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, από εμάς θέλω να δεχτείτε τη συγγνώμη μας, γιατί η Ελλάδα δεν σας φέρθηκε όπως πρέπει. Λευτεριά στον Αγκόρο Καραμπάχ. Τιγκράν Σαρκισιάν. Άγιοι Πατέρες, κύριες και κύριοι, εκπροσωπώ την Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Θα μου επιτρέψετε 5 λεπτά, μια σύντομη παρουσίαση για το ζήτημα της γενοκτονίας του αρμενικού έθνους, και στη συνέχεια θα απολαύσετε το χορευτικό μας. Οι σφαγές απέναντι στον αρμενικό λαό ξεκίνησαν ήδη από τον 19ο αιώνα στα Άδανα από τον Αβδούλ Χαμίτ. Περίπου 25.000 Αρμένοι τότε σκοτώθηκαν. Αυτή ήταν η έναρξη ουσιαστικά της γενοκτόνου περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αργότερα, το 1907, αλλάζουν ισορροπίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμφανίζεται το κίνημα των Νεότουρκων, το οποίο υποσχέθηκε στις αρμενικές μειονότητες, στις ελληνικές μειονότητες και γενικότερα τις χριστιανικές μειονότητες, περισσότερη ελευθερία. Στην πράξη έκανε το ακριβώς αντίθετο. Το 1915 ξεκίνησε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν ήταν απλά μια γενοκτονία του αρμενικού λαού. Το έγκλημα αυτό μέχρι και σήμερα έχει μείνει ατιμόρυτο. 4 χρόνια αργότερα η γενοκτόνος Τουρκία προέβει στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Άλλοι 353.000 άνθρωποι δηλαδή σκοτώθηκαν από το χέρι των Τούρκων. Ούτε αυτό το έγκλημα τιμωρήθηκε ποτέ. 3 χρόνια αργότερα, το 1922, ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή. Φυσικά, ούτε αυτό το έγκλημα τιμωρήθηκε. Η Τουρκία, έχοντας αποκτήσει αυτό το απίθμενο θράσος, έως και σήμερα, μέρα με τη μέρα, είναι ο αυτουργός, ο ηθικός των γενοκτονιών που λαμβάνουν χώρα ακόμη και σήμερα. Πέρασαν πολλά χρόνια όπου οι Αρμένοι της Διασποράς κατόρθωσαν, ύστερα από αυτή την τραυματική εμπειρία του ξεκληρισμού του αρμενικού έθνους, σε συνδυασμό με τον θάνατο φίλων, αδερφών, γονέων, να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν σε όλη την οικουμένη να δημιουργήσουν αυτές τις κοινότητες, οι οποίες μάχονται ακόμα και σήμερα για να προασπιστεί το, να αναγνωριστεί το έγκλημα της γενοκτονίας των Αρμενίων και γενικότερα όλων των γενοκτονιών που συνέβησαν. Το 1967 η Τουρκία είχε πια πολύ έντονο το θράσος, και λίγα χρόνια αργότερα, το 1974, έχουμε την εισβολή του Ατίλα στην Κύπρο μας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ούτε αυτό το έγκλημα τιμωρήθηκε ποτέ. Έως και σήμερα η Κύπρος μας δεν είναι ελεύθερη, αλλά είναι τουρκοκρατούμενη. Τώρα, το 1940, ο Χίτλερ, πριν προχωρήσει στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, είχε πει την περιβόητη φράση «Ποιος θυμάται τώρα τι έγινε με τους Αρμένιους».
Μπορείτε να αντιληφθείτε αν όλα αυτά τα εγκλήματα που είχε κάνει η Τουρκία είχαν τιμωρηθεί στο σωστό χρόνο, ότι πολλά από τα επόμενα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει ποτέ. Ξέρετε όμως, η ανθρωπότητα πολλές φορές σωπαίνει. Δεν της αρέσει να ανακατεύεται εκεί που δεν της συμφέρει. Και έτσι φτάσαμε το 2020, όπου η αρμενική γη του Αρτσάχ δέχθηκε μία ασύμμετρη επίθεση από το Αζερμπαϊτζάν, υποκινούμενη από την Τουρκία, σε συνδυασμό με τους τζιχαντιστές και τους μισθοφόρους. Ελάτε όλοι απόψε εδώ που βρεθήκαμε σε αυτή την εκδήλωση, οι περισσότεροι εκ των οποίων οι πρόγονοί μας γενοκτονήθηκαν από τον Τούρκο, να μην ξεχάσουμε ποτέ τα γεγονότα αυτά, όσο μας δίνει πνοή ο Θεός να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα γι' αυτά, χωρίς να φοβηθούμε να λέμε το όνομα «η Τουρκία και ο Τούρκος», γιατί οι οδηγίες των ελληνικών κυβερνήσεων είναι «μην πείτε αυτό το όνομα, δεν κάνει, θα τρομοκρατηθεί ο εχθρός μας». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα παρακαλούσα να υποδεχθείτε με το πιο θερμό σας χειροκρότημα το χορευτικό του Αρμενικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χαμασγκαΐν, το Μασίς. Τα παιδιά μας θα χορέψουν δύο χορούς, ένα ασγκακρακάμπαρ, δηλαδή λαογραφικό χορό, και ένα κότσαρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
αφού ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον Αρμενικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης και να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά εμφανίζονται στην περιοχή μας, να καλωσορίσουμε τη σημερινή εκδήλωση και τα ποντιακά νιάτα Άνω Ζευροχωρίου που βρίσκονται κοντά μας. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στο Σύλλογο Κριτών Νομού Ημαθίας. Με τα λωρίχη πριν χιλιάδες χρόνια φύγαν από την Κρήτη και πήγανε στην αφιλόξενη θάλασσα. Ένα ιστορικό δοχείο που μέχρι και σήμερα πρέπει να το κρατάμε γεμάτο. Κρήτη και Πόντος πάνε μαζί. Ένα χερμό χειροκρότημα για όλους. Ο Σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας ιδρύθηκε το 1982 στη Βέρεια. Ιδρυτικά του μέλη ήταν κριτικοί μόνιμοι κάτοικοι του νομού. Με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με μεράκι, φρόντισαν για τη συνέχεια τη παραδόσεις και την κουλτούρα της Κρήτης. Χώρισαν και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Σύλλογος έγινε γνωστός στον ελληνικό τόπο, αλλά και στον ευρωπαϊκό, συμμετέχοντας η χορευτική του ομάδα με παραδοσιακές αυθεντικές φορεσιές. Καθιερωμένα εδώ και χρόνια, τα παραδοσιακά γλέντια του Συλλόγου είναι πόλος έλξης για ανθρώπους κριτικούς και μη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπνεύσουν και να αισθανθούν την κριτική ατμόσφαιρα. Περισσότερο γνωστό είναι το Ρακοκάζανο, η γιορτή Τσικουδιάς, η οποία πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς επίσης και ο ετήσιος χορός του Συλλόγου. Τη φιλοσοφία των ιδρυτών του Συλλόγου συνεχίζουν με τον ίδιο πάθος μέχρι και σήμερα οι νεότερες γενιές κριτικών, όπου και φροντίζουν για την κληρονομιά που τους παραδόθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για το Σύλλογο Κριτικών Νομού Ημαθίας.
έχασα να στολιθώ, απειλή μου δρόσα. Κέρασα τον ασβέντο, χορευτή παίζει καρδιά μου σαλκό. Κόπα στα αυτή μου να σε βάλω και ξέχασα τι μυρωδιές στο λουλουδιό τον άλλο.
Καλησπερίζουμε τους σεβαστούς πατέρες, τον πάτερ Γεώργιο Παπαθεοδόρου, τον πάτερ Βασίλειο Παπαϊωάννου, τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη και τον κύριο Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Μικρά Ασία, ένα ιστορικό τραγούδι που μας κάνει και να τριχιάζουμε με την αθάνατη Σωτηρία Μπέλου. Να βοηθήσουμε με το χειροκρότημά μας. Λάζο. Λάζαρο. Αγαπητοί καλεσμένοι μας, ένας συνάνθρωπός μας στη Ρόδο, καλλιτέχνης, τραγουδιστής στο επάγγελμα, το όνομά του είναι Γιώργος Δασκαλάκης, βασανίζεται εδώ και μήνες από την επάρετη νόσο. Ίσως τον έχετε δει και σε κανάλια πρωινά, έχει βγει. Εμείς από εδώ θέλουμε να στήσουμε μία αερογέφυρα αγάπης και αλληλεγγύης και να δούμε ένα βίντεο του πρόσφατο, το πιο πρόσφατο. Φυσικά ο άνθρωπος είναι σε ανωδική πορεία, πάει καλά η υγεία του, αλλά θέλουμε να του δώσουμε ένα μήνυμα δύναμης για τον αγώνα που δίνει. Έχει τραγουδίσει το τραγούδι «Ξενάκι», το έχει χιλιοτραγουδίσει. Το αγάπησε τόσο πολύ, όσο αγάπησε και το τραγούδι αυτόνα. Ας το ακούσουμε και ας το τραγουδήσουμε και όλοι μαζί, άμα θέλετε. Να τα δέντε που είναι κουμπάρδο.
Απόψε έχουμε κοντά μας το Θεόφιλο Πουταχίδη με το επιτελείο του, Αφή Ραφαηλίδη, Τσοπουρίδη Θωμά και Φωστηρόπουλο Θοδωρή. Θα μας χορέψει ένα χορό, δύο, η ένδοξη εύξη Μοντέσκη Κοπανού. Αμέσως μετά έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά το δρόμενο του Πόντου Η Ελπίδα. Αυτό το δρόμενο γράφτηκε από τον Λουβένο Κωνσταντίδη, εγώ είμαι. Ποντιακή, γραμματική, διάλεκτο, επιμέλεια, μάζεμα, ορθογραφία. Και θέλω το χειροκρότημά σας, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος. Από τον Ακριτίδη τον Χρήστο, από το Μεσόβουνο. Είναι εκεί ο κύριος Ακριτίδης. Πρωταγωνιστές. Τάκης Βαβακίδης. Και ένα μικρό κοριτσάκι από το χωριό μας που λέγεται Χαρά Φωτιάδου. Να τη βοηθήσουμε, γιατί έχει λίγο τρακ. Και έναν όργανο καταραμένων. Ενορχίστρωση. Πουταχίδης Θεόφιλος. Παρακαλώ τον κύριο Κατεμλιάδη Βασίλη, πρόεδρο Μαυρόβατο Δράμας, το ΚΑΡΣ, πολιτιστικός σύλλογος, να έρθει εδώ να μας δώσει ένα χαιρετισμό. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροβάτο, το ΚΑΡΣ, για την πρόσκληση που έγινε από την εύξηνο Λέσχη Κοπανού, και είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στο αδελφό Σωματείο, βαίνω τα συγχαρητήριά μου στο Σύλλογό σας για όλη την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, σε λίγες μέρες είναι μια σημαντική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό. Η μέρα μνήμης, όπως καθιερώθηκε από το νόμο 2193 του 1994. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Όσο τα ιστορικά γεγονότα δεν αποσαφηνίζονται, όσο η αποσαφήνιση αυτή δεν γίνεται κτήμα των πολλών, οι άνθρωποι που υπέφεραν και οι απόγονοί τους δεν ησυχάζουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν εκδίκηση. Ζητάνε την αναγνώριση μιας αδιαφυσβήτητης πραγματικότητας, δηλαδή τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αυτή η αναγνώριση είναι ένα αίτημα δημοκρατικό. Αναγνώριση ενός τραγικού ιστορικού γεγονότος που πια κανείς δεν αφισβητεί. Γιατί η δημοκρατία. Η δημοκρατία που ως προϋπόθεση έχει τη συνύπαρξη των διαφορετικοτήτων δεν μπορεί να εδραιωθεί όσο η σιωπή αντικαθιστά την ψύχρημη αποτίμηση του παρελθόντος, και η ειρηνική συνύπαρξη χωρών και λαών ενισχύεται από μια τέτοια αποτίμηση του παρελθόντος. Οι Πόντιοι πρόσφυγες μετέφεραν στην Ελλάδα την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα. Παρέμεινε διακριτική μέσα στην ελλαδική κοινωνία, ακόμη και μεταξύ των άλλων προσφύγων, διατηρώντας την ιστορική συνέχεια της προσφυγικής αυτής ομάδας. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ταυτότητας υπήρξε η γλώσσα, η ποντιακή διάλεκτος, προφορική μέχρι πρόσφατα, είτε ως μέσο έκφρασης
και επικοινωνίας, είτε ως όχημα μεταφοράς της ιστορίας και του πολιτισμού, αλλά και της ιδιαίτερης ψυχοσύνθεσης των ποντίων. Η μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε τη δραματική κατάληξη της τριετούς μικρασιατικής εκστρατείας, η οποία με το όραμα της μεγάλης ιδέας αποσκοπούσε την ανάκτηση εδαφών που επί αιώνες θεωρούνταν ελληνικά. Τα χρόνια που πέρασαν είναι πολύ λίγα για να ξεχάσουμε και ταυτόχρονα ικανά πολλά για να αναλογιστούμε και να αξιολογήσουμε. Να αναλογιστούμε τη σφοδρότητα του βίαιου ξεριζωμού του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, αλλά και να αξιολογήσουμε τη σημαντική συμβολή του προσφυγικού ρεύματος των Ελλήνων που κατέκλυσαν κατά χιλιάδες, μεταξύ άλλων, και τα ελληνικά νησιά μέχρι και την Κρήτη, αναζητώντας νέο σπίτι, νέο τόπο, για να τους χωρέσει και μια νέα κοινωνία για να μεγαλουργήσουν. Η σύγχρονη ελληνική ιστορία, οι διαχρονικές σχέσεις με τη γείτονα χώρα, αλλά και η αναγνώριση των διεθνών σχέσεων στο σύγχρονο κόσμο, έχει διδάξει ότι πρέπει να έχει διδάξει τους ηγέτες των χωρών, αλλά και τις κοινωνίες τους, να μην λαμβάνουν αποφάσεις εμβρασμό. Το παιχνίδι στη σκακέρα είναι σαφές και συγκεκριμένο. Στο τέλος, η στρατηγική μετράει και όχι ο παρορμητισμός και οι απειλές. Η γενιά που έισε το χαμό πάει έφυγε. Οι επόμενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν αυτή την ιστορία, να θυμούνται από τις διηγήσεις και να κρίνουν αθώους και φταίχτες. Μικρά Ασία 1922. Και ο ελληνισμός ξεριζώνεται, σφαγιάζεται, εξανδραποδίζεται. Ελλάδα 2023. Έχει ηθική υποχρέωση τουλάχιστον να μην ξεχάσει. Ούτε η διωγμή, ούτε οι διακρίσεις, ούτε οι κακουχίες εμπόδισαν αυτούς τους ανθρώπους, σάρκα από τη σάρκα της Ελλάδος, να προκόψει σε συνθήκες ξεριζωμού. Οι Πόντιοι έδωσαν νέα ορμή στον ελληνισμό. Η Ελλάδα τους οφείλει πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις βγει η έδοξη εύξησον λέσχη Κοπανού, ακολουθεί το δρόμενο που είπαμε. Μόλις τελειώσει το δρόμενο, επειδή εδώ σήμερα μαζευτήκαμε για τις γενοκτονίες όλων μας, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι κι εμείς σαν πρόσφυγες. Μόλις τελειώσει το δρόμενο, ο Θεόφιλος Πουταχίδης θα κάνει μια εισαγωγή για να πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι. Θα σας οδηγήσω, παιδιά του συλλόγου, από πού να κυκλώσουμε αυτό το μέρος της πλατείας και να χορέψουμε ομάλ με τον Θεόφιλο Πουταχίδη στον δρόμο. Ακούστε με λίγο. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ και βασικά για μένα αυτά τα δευτερόλεπτα θα είναι η τιμή της μνήμης και της γενοκτονίας, για να χορέψουμε ομάλ όλοι, και όταν δώσει ο Θεόφιλος Πουταχίδης το πρόσταγμα, την ώρα που ξέρει αυτός και είμαστε εμείς έτοιμοι να κοιτάξουμε στον ουρανό, θα χορεύουμε ομάλ, θα κοιτάξουμε στον ουρανό για να μας δουν οι πρόγονοί μας από εκεί ψηλά ότι ο Πόντος ζει, η Αρμενία ζει, η Μικρά Ασία ζει, η Θράκη, όλος ο ελληνισμός, και όχι μόνο αφή και φέρει κι άλλο. Μετά θα ξαναδώσει ο Θεόφιλος Πουταχίδης το πρόσταγμα περήφανη, και τότε θα συνεχίσουμε με κατεβασμένα τα κεφάλια μας να χορεύουμε κανονικά. Αυτή σήμερα είναι η επικοινωνία μας, και να είσαι σίγουροι ότι και θα μας ζουν οι προγονείς μας και θα τους δούμε. Σήμερα έχουμε επικοινωνία. Ένδοξη Λέσχη Κοπανού, Θωμάς Οπουρίδης στη Λύρα, Άλκης Κωνσταντίνης στον Ταούλη, το χειροκρότημά σας.